που κατέγραψε η χώρα μας στην αντιμετώπιση μιας από τις καταστροφικότερες πανδημίες της ανθρωπότητας παραντηρούνται τελευταία συμπεριφορές από μικρές μερίδες πολιτών που περιφρονώντας το αίσθημα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς θέτουν σε ορατό πραγματικά κίνδυνο τα όσα μέχρι σήμερα από κοινού έχουμε πετύχει. Είναι με ιδιαίτερη πραγματικά λύπη που υποχρεώνομαι να παρέμβω σε σχέση με όσα απαράδεκτα σημειώθηκαν στη Λεμεσό και δυσχεραίνουν δυστυχώς τις προσπάθειες αντιμετώπισης της πανδημίας. Αναφέρουμε πιο συγκεκριμένα στα όσα θλιβερά διαδραματίστηκαν από μέρους των συμπολιτών μου κατά την ημέρα των Απόκρεων. Όσα λέω, δεν έχω πρόθεση να στοχοποιήσω τους συμπολίτε μου. Τα στοιχεία εξάλλου είναι τέτοια που μιλούν από μόνα τους. Το δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, είναι ήδη υπερπλήρες. Ενώ ασθενείς από τη Λεμεσό καλύπτουν το 70% των διαθεσίμων κλινών παγκυπρίως. Από την 1η Μαρτίου μέχρι και χθες, ποσοστό περίπου 90% των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή διέμεναν μόνιμα στη Λεμεσό. Από σύνολο 4.570 τόσων νέων κρουσμάτων. Τα 2.788 ή ποσοστό 61% αφορούσαν την πόλη της Λεμεσού. Συμπολίτησες, συμπολίτες μου. Γνωρίζετε τα ιδιαίτερα αισθήματα που τρέφω για σας αλλά και για την πόλη μας. Υπεράνω όμως των αισθημάτων αγάπης προέχει το καθήκον για το σύνολο της χώρας. Γι' αυτό και για ιστάτη φορά προτού τα επιδημιολογικά δεδομένα μας αναγκάσουν να λάβουμε νέα αυστηρά και ενδεχομένως τοπικά μέτρα. Καλό το σύνολο των συμπολιτών μου να συνειδητοποιήσουν πως δεν θα επιτρέψω η χώρα λόγω της αλόγιστης και ασυνείδητης συμπεριφοράς μιας θλιβερής μειοψηφίας να υποφέρει στο σύνολο της.